Πάμε σε μια δημόσια συζήτηση τώρα για την οικονομική επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παναγιώτου, ο οποίος είναι καθηγητής στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωνίων. Κύριε Παναγιώτου, Δημήτρη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ διπλά γιατί καθυστερήσαμε λίγο την προγραμματισμένη δική μας συνέντευξη. Πώς είσαι, Δημήτρη? Μια χαρά, πολύ ωραία. Καλησπέρα. Να είσαι πάντα γερός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα κόκκινα δάνεια. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες δικές σου σκέψεις και με αφορμή την παρέμβαση των 11 βουλευτών και την ερώτηση, την επίκαιρη ερώτηση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μάσησε η κυβέρνηση, δεν αλλάζει στάση ουσιαστική μετά από αυτή την ερώτηση και την παρέμβαση, αλλά υπάρχει ζήτημα εδώ και πολιτικό και επί της ουσίας. Επί της ουσίας, γιατί πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με τα κόκκινα δάνεια και κινδυνεύει να χάσει περιουσίες. Δημήτρη, τι μπορεί να γίνει? Ναι, αυτό με τα κόκκινα δάνεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή τωρινό. Σε ένα απόλυτο νούμερο, τα κόκκινα δάνεια το 2024, τον Αύγουστο, το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε ένα απόλυτο νούμερο ανέρχονται στο ποσό των 70 δις. Είναι ένα πάρα πολύ υψηλό νούμερο, άμα το σκεφτούμε. Φυσικά, σε σχέση με το πόσο ήταν το 2020, το 19, που ήταν γύρω στα 100 δις, 90 δις μάλλον για την ακρίβεια, έχει πέσει. Αλλά παρόλα αυτά, 70 δις είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό για κόκκινα δάνεια, μην ξεπεριοδεύουμε δάνεια, από τη στιγμή που να το βάλουμε μάλιστα και σε κάποια της προοπτικής, όταν το καθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας είναι 195 δις. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κοντά. Ουσιαστικά είναι το 1 τρίτο και λίγο παραπάνω. Τώρα φυσικά υπήρχε αυτή, φυσικά ήταν μία αυτή η 11 η οποία στείλαν αυτή την επιστολή, το κάνανε θέμα, ναι. Απάντησε κιόλας και η κυβέρνηση, έδωσε την απάντηση η κυβέρνηση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι τον Αύγουστο του 2024 οι ρυθμίσεις που υπήρχαν σε ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού έφτασαν σε ιστορικό υψηλό. Που κάποιος μπορεί να πει από τη μία είναι καλό γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις και μπαίνουν κάποιες ρυθμίσεις, και από την άλλη φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα πολλών ανθρώπων οι οποίοι χρωστάνε και δεν μπορούν να τα αποκριθούν με διαφορετικό τρόπο και πρέπει να μπουν σε ρυθμίσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, ειδικά με το που μπήκαμε στα μνημόνια, με την περίοδο δηλαδή από το 2010-2011, με το που μπήκαμε στα μνημόνια, με όλες αυτές τις μειώσεις που έγιναν στα εισοδήματα, στους μισθούς, πώς να το πούμε, όλων, ξεκίνησε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Πολλά δάνεια κοκκινήσανε, μη εξυπηρετούμενα, και φυσικά είναι ακόμα κάτι το οποίο είναι ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε κάποια άλλα μεγέθη, να δούμε την ανάπτυξη, πώς εξελίσσεται συγκριτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βορράς, νότος, και με ποσοστά. Βέβαια, τα ποσοστά εδώ μπορεί να μην δείχνουν ακριβώς την εικόνα, γιατί το 2% στην γερμανική οικονομία είναι άλλο μέγεθος από το 2% στην ελληνική οικονομία, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι τα μεγέθη των οικονομιών είναι εντελώς διαφορετικά, δυσανάλογα. Αλλά έχει μια σημασία να δούμε πώς εξελίσσεται η ανάπτυξη στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημήτρη, σε ακούμε. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Η οικονομία της Γερμανίας σε καμία περίπτωση, μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες παγκοσμίως, δεν μπορεί να συγκριθεί με την οικονομία, με την ελληνική οικονομία, όπως και της Γαλλίας παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Η ανάπτυξη που έχουν σημειώσει οι χώρες του Νότου, τις οποίες πολύ θυμόμαστε, ή να το επιθυμίσω, τις είχαν αποκαλέσει pigs, που στα αγγλικά σημαίνει από τα αρχικά, πίξ, αλλά πίξ από τα αρχικά, ναι, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, τέλος πάντων στα αγγλικά. Εμείς είμαστε το G, ναι, στο πίξ. Όταν είχαμε πει τα μνημόνια, γιατί όλες αυτές οι χώρες είχαν κάποια προβλήματα, είχαν και αρκετά μεγάλα προβλήματα εκείνη την περίοδο. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι χώρες αυτές παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη ανάκαμψη και ανάπτυξη, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι χώρες, αν μπορώ να το πω, του κέντρου και του βορρά, στη Γερμανία και τη Γαλλία. Παραδείγματος χάρη, ο μέσος όρος ανάπτυξης στις χώρες του Νότου την τελευταία πενταετία ήταν κοντά στο 4%, όταν στις άλλες χώρες ήταν κοντά στο 3%. Μάλιστα. Η Γερμανία
στη Γερμανία προβλέπεται ότι θα υπάρξει, θα κλείσει το 2024 με ύφεση, με πλην 0,1%, όταν στην Ελλάδα είναι συν 2%. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει, να πούμε ότι κλείνει η ψαλίδα, όπως πολύ σωστά το έβαλες, άλλα τα πολύ διαφορετικά τα απόλυτα νούμερα στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Αλλά το ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, η οποία φυσικά αυτό, ένας πολύ σημαντικός λόγος ότι είναι ο τουρισμός πίσω από αυτά. Δηλαδή στις χώρες του Νότου, και ίσως και μετά την περίοδο που είχαμε και τον κορονοϊό, τον COVID, ο τουρισμός αυξάνεται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς. Όλες αυτές τις χώρες, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, βλέπουμε το ένα ρεκόρ να σπάει μετά το άλλο. Επομένως, κάτι μπορεί να λέει και αυτό όσον αφορά το τι συμβαίνει μεταξύ Βορρά και Νότου. Έχει μια αισιοδοξία σε κάθε περίπτωση. Τώρα, υπάρχουν αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας και με αυτό θα κλείσουμε. Αλλά ποιες δομικές αδυναμίες συνεχίζει να έχει η ελληνική οικονομία, Δημήτρη, έτσι σε χρόνους τηλεόρασης, αν δούμε, τι λες? Ναι, ναι, βέβαια. Πριν κάποιες ημέρες βγήκαν οι Moody's, νομίζω ήταν, η οποία αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες, τις οποίες μάλιστα οι Moody's τις λέει. Ποιες είναι αυτές? Παραδείγματος χάρη, είναι η οικονομική ισχύς της Ελλάδας. Και αναφέρει στο πόσο διαφοροποιημένη μπορεί να είναι η οικονομία της Ελλάδας και το ύψος των επενδύσεων. Ναι. Μια άλλη αδυναμία είναι η ισχύς των θεσμών της κυβέρνησης. Δηλαδή, ίσως και λίγο η διαφάνεια πίσω από αυτά. Ναι. Η δημοσιονομική ισχύ. Άλλη αδυναμία, η τρίτη αδυναμία είναι η δημοσιονομική ισχύ της Ελλάδας. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας το 2023 έκλεισε γύρω στα 200 δις. Όταν το χρέος είναι 360 δις. Δηλαδή, είναι 160% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι ακόμα υψηλό το χρέος της Ελλάδας σε σχέση πάντα με το καθάριστο εθνικό προϊόν. Και αυτό φυσικά είναι μια άλλη αδυναμία. Και ένα τελευταίο που λέει η Moody's είναι ότι η ευαισθησία που έχει η ελληνική οικονομία, η Ελλάδα, σε διάφορα, σε κίνδυνο γεγονότων, και μέσα σε αυτό βάζει και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και πόσο μπορεί να επηρεαστεί και πόσο επηρεάζεται με κάποιο, παραδείγματος χάρη τώρα, από τον πόλεμο που υπάρχει στην Ουκρανία, από κάποιες προστριβές που έχουμε με την Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές είναι αδυναμίες, τις οποίες η Moody's λέει ότι πρέπει να διορθωθούν για να πάει ακόμα καλύτερα η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη. Δημήτρη Παναγιώτου, ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός πάντα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ επίσης. Καλό βράδυ και σας.